στις αξίες και τις αρχές που βρίσκονται πίσω από το άσυλο. Τι σημαίνει άσυλο? Σημαίνει μη σύλληση. Δηλαδή σημαίνει μια προστασία που δίνεται για την αποτροπή κινδύνου σε κάποιον διωκόμενο, συνήθως σε έναν ξένο. Και είναι μια πανάρχαια παράδοση. Υπάρχει στην Ελλάδα με τη λογική της οικεσίας, ο οικέσιος Δίας, ο ξένιος Δίας, οι οικέτιδες. Υπάρχει στην εβραϊκή παράδοση με τις 6 πόλεις ασύλου, τις οποίες προβλέπει το Δευτερονόμιο. Υπάρχει στην ινδική παράδοση, στην Κίνα και παντού. Γιατί έχουμε μια τέτοια πανάρχαια παράδοση, η οποία φαίνεται να ενώνει πολλούς λαούς και πολλές εθνότητες? Γιατί θα έλεγα, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η προστασία του άλλου, κυρίως αυτού που υποφέρει, του άλλου και του ξένου, είναι το θεμέλιο κάθε ηθικής, είτε θρησκευτικής, είτε δεοντολογικής, είτε οποιοδήποτε άλλου οικουμενικού προτάγματος. Αυτή η αντιμετώπιση του άλλου ή του ξένου αποτελεί ακριβώς ένα κριτήριο μέσα από το οποίο μπορούμε να κατανοήσουμε την ηθική ενός λαού και ενός κράτους. Να, η ηθική του λαού μας την ξέρουμε. Φάνηκε με τις γιαγιάδες και τους νέους, με τους παπάδες, με τους φουρνάριδες στα νησιά της αλληλεγγύης. Τι γίνεται με το κράτος? Στις 27 Αυγούστου του 2009, ένας Σακίρ, Αφγανός μετανάστης και αιτούμενος άσυλος στην Ελλάδα, έγινε στόχος επίθεσης από μασκοφόρους με μαχαίρια και μεταλλικά κλομπ που τον τραυμάτισαν σοβαρά. Ο Σακίρ εισήχθη σε νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα και μετά από 4 μέρες μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Σε απόφαση που βγήκε προχτές, στις 23 Μαρτίου αυτού του χρόνου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε ότι οι συνθήκες κράτησης του κυρίου Σακίρ στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα αποτελούσαν παραβίαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, το οποίο απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ξεφτυλιστική συμπεριφορά. Επίσης, η ίδια απόφαση που δημοσιεύτηκε μόλις εχθές βρήκε ότι η ελληνική αστυνομία το 2009 δεν είχε εξετάσει τον ρατσιστικό χαρακτήρα, τον πιθανό ρατσιστικό χαρακτήρα των επιθέσεων από τους μασκοφόρους. Αλλά αυτή η απόφαση είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά αποφάσεων οι οποίες βγήκαν στην τελευταία πενταετία από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και οι οποίες νομίζω αποτελούν πραγματικά όνειδος για τη χώρα μας. Σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις, την απόφαση MSS εναντίον του Βελγίου, ακούστε, εναντίον του Βελγίου, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2011 ότι όταν το Βέλγιο έστειλε έναν πάλι Αφγανό γιατρό αιτούμενο άσυλο πίσω στην Ελλάδα, που ήταν η πρώτη χώρα εισδοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας τις διατάξεις της Συνθήκης του Δουβλίνου, παραβίαζε πάλι το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, όπως σας είπα, την εξευτελιστική και απάνθρωπη διαδικασία, για δύο λόγους. Ο ένας ήταν οι συνθήκες κράτησης του αιτούμενου άσυλο και γενικά εκείνων που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα τα χρόνια εκείνα. Ο δεύτερος λόγος, στην παράγραφο 258, λέει ότι ο αιτούμενος δεν είχε καμία εγγύηση ότι η αίτηση ασύλου του θα γινόταν seriously examined, θα εξεταζόταν σοβαρά από τις ελληνικές αρχές. Και εκεί χρησιμοποιεί τη στατιστική ότι κάτω από 0,2% των αιτουμένων άσυλων στην Ελλάδα τα έτη 2009, 2010 και 2010 είχαν δεχτεί άσυλο. Σε μια παράλληλη συνθήκη, απόφαση εναντίον της Ελλάδας, οι συνθήκες διαβίωσης μετά την απόλυση του κυρίου FH, επίσης Αφγανού, και αυτές είχαν βρεθεί να παραβιάζουν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε ήταν ότι ενώ ο λαός μας έδειξε και δείχνει την ηθική του, την αλληλεγγύη του, έχει με κάθε τρόπο προσπαθήσει να βοηθήσει αυτούς τους καταδιωκόμενους ακολουθώντας την πανάρχια ελληνική και παγκόσμια παράδοση του ασύλου, το ελληνικό κράτος δεν είχε ακολουθήσει.
Και εδώ βλέπω σήμερα τη σημασία αυτού του νομοσχεδίου το οποίο συζητάμε. Γιατί νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο, όπως μας εξήγησε και η κυρία Χρυσοδουλοπούλου και η κυρία Κατριβάνου και ο κύριος Βίτσας, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία μία οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ακριβώς έχει μία σειρά διατάξεων που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των αιτούμενων άσυλο στη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα και στην διάρκεια, κατά τη διάρκεια της εξέτασης της αίτησής τους, αλλά επίσης βάζει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία πρέπει οι αρχές του κράτους, εμπλοκειμένου του ελληνικού κράτους, να τις ακολουθήσουν. Έχουμε δηλαδή με αυτό το νομοσχέδιο το ξεκίνημα μιας διαδικασίας για να μπορέσει η κρατική πρακτική να προσαρμοστεί με την ηθική του λαού μας. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι οποιοδήποτε από τους φίλους εδώ και τους συναδέλφους, οι οποίοι φαντάζομαι είναι περήφανοι για την ηθική τους, παρότι η πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων επανελειμμένα μας καταδίκασε στα ευρωπαϊκά όργανα, είναι υποχρεωμένος να την υποστηρίξει. Δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, αλλά θέλω να τελειώσω εκεί που ξεκίνησα. Το άσυλο, οι διαδικασίες του ασύλου, οι διαδικασίες της κράτησης των ανθρώπων που έχουν αίτημα προστασίας, αποτελεί πανάρχια παράδοση και δείχνει την ηθική του κράτους. Πιστεύω λοιπόν ότι με αυτό το νομοσχέδιο ξεκινάμε μια διαδικασία στην οποία οι πρακτικές του κράτους και η ηθική των κρατικών συμπεριφορών θα αρχίσει να πλησιάζει την ηθική του λαού μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δουζίνα. Το λόγο έχει ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα συμφωνήσω, το περιέγραψε ο εισηγητής μας, ο κύριος Κικίλιας, ότι θα θέλαμε όλοι να...